Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε με επιστολή του την άμεση λύση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Για ποιο λόγο? Αιτία και αφορμή βεβαίως ήταν η ανακοίνωση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε σχέση με το πόρισμα για την υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί από αυτή την ανακοίνωση γεννιούνται πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Πρώτον για την ίδια την έρευνα, για τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, αλλά και για το πόρισμα. Και βεβαίως για τη βασιμότητα των συμπερασμάτων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από την κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή της. Και θεωρούμε ότι όλο αυτό και η ανακοίνωση εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο, στο σχέδιο της κυβερνητικής πλειοψηφίας και στην προσπάθειά της να συγκαλύψει την τεράστια υπόθεση των υποκλοπών. Και αλήθεια, είναι σύνηθες πρακτική να βγάζει ανακοίνωση η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για οποιαδήποτε υπόθεση εξετάζει ο Άριος Πάγος? Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αυτό το πράγμα? Την υποχρεώνει κάποια διάταξη την κυρία Δελή να προβεί σε μια τέτοια ανακοίνωση? Γιατί ακριβώς εμάς μας δημιουργεί εντυπώσεις για το σκοπό και το στόχο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης. Και επί της ουσίας, μπορεί ένας υπερέτης της δικαιοσύνης να μιλάει στην ανακοίνωσή της για αναντίλεκτα, ότι αναντίλεκτα συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή? Τέτοια απολυτότητα. Δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης τι θα έλεγε? Εκτός και αν υποδίεται το ρόλο του Πάπα της Ρώμης. Έχει την απόλυτη αλήθεια κυρία Αντελή και αυτή υπερασπίζεται. Και δεν πρέπει αυτή η διατύπωσή της να εξηγηθεί από την ίδια? Πώς είναι τόσο απόλυτη και μάλιστα χωρίς να υπάρξει και αντίλογος, λέει, απέναντι σε αυτή της την εκτίμηση. Πολύ σοβαρό. Ότι τηρήθηκε απαρέγκλητα, λέει, όλη η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο για τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ και οι εισαγγελέες, η αρμόδια ενήργησε νόμιμα και ότι η παραβίαση της όποιας τηλεφωνικής επικοινωνίας του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών έγινε από κάποιους ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι οποίοι λειτουργούσαν για ποιο σκοπό? Για ίδιον όφελος? Για ανταγωνιστικά συμφέροντα, για επιχειρηματικά συμφέροντα, για υπερεαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς? Για κάποιους λόγους το κάνανε? Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα για ποιους λόγους έγινε αυτό? Και μάλιστα όταν υπάρχουν σημαντικά πρόσωπα και πολιτικά, μέλη Υπουργικού Συμβουλίου και ανώτατη αξιωματική στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και ότι τέλος πάντων όλο αυτό είναι μια πλημεληματική, λέει, πράξη με βάση και την τροποποίηση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που το απόρριτο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, παράβαση του απορρίτου, είχε μετατραπεί σε πλημέλημα. Και αυτή είναι μια ανακοίνωση η οποία αποκαλύπτει τα λεγόμενα όρια της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας. Αλήθεια, πώς ανεξάρτητη είναι μια δικαστική εξουσία η οποία επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση? Μάλιστα να θυμίσω εδώ ότι η κυρία Αδελίνη είχε προταθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για να επιλεγεί ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από τα 4/5 των μελών που συμμετείχαν εκεί. Λοιπόν, το ότι έρχονται στη Βουλή, στη διάσκεψη των Προέδρων, να παρουσιάσουν το βιογραφικό τους και τα υπόλοιπα και να επιλεγούν να προταθούν από τη Βουλή στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι είναι αυτό? Είναι ανεξαρτησία αυτό το πράγμα? Θεωρείται ανεξαρτησία όταν η Βουλή δίνει γνώμη? Και πώς δεν μπορεί λοιπόν από τη στιγμή που η Βουλή έχει συμβάλει στην επιλογή τους να μην λογοδοτούν και στη Βουλή? Σε ποιους να λογοδοτήσουν λοιπόν? Σε κανέναν δεν λογοδοτούν? Ή μόνο στην κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση υποτίθεται ότι λογοδοτεί στη Βουλή. Η κυβέρνηση υποτίθεται ότι ελέγχεται από τη Βουλή. Άρα και όσους ορίζει η κυβέρνηση πρέπει και αυτοί να λογοδοτούν και να ελέγχονται από τη Βουλή. Έτσι είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το να κρυβόμαστε πίσω από διατάξεις αλλοιώνεται η ουσία. Και βεβαίως
επιβεβαιώνει και κάτι άλλο, ότι η δικαστική εξουσία, η εκάστοτε δικαστική εξουσία κινείται στα αυστηρά πλαίσια που καθορίζει ένα αντιδραστικό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, όπως είναι αυτό για την υπόθεση των υποκλοπών. Ένα πλαίσιο το οποίο το έχουν καθορίσει οι ευρωνοσιακές οδηγίες από τον τρόμο νόμο, το πλαίσιο των προληπτικών παρακολουθήσεων στο όνομα της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, στο στόχαστρο μπαίνει ο εχθρός λαός στο κίνημά του και οι διεκδικήσεις του, από την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων ανάμεσα στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, την επεξεργασία αλλά και την εμπορία αυτών των προσωπικών δεδομένων, από την ελευθερία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των διαφόρων λογισμικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κυκλοφορία τους και μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιων συστημάτων στον κόσμο και μάλιστα κάνει και τέτοιο συνέδριο γίνεται στην Τσεχία κάθε χρόνο των εταιριών που παράγουν τέτοια λογισμικά συστήματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν όλο αυτό τι επιβεβαιώνει, επιβεβαιώνει και τη σαπίλα του συστήματος και τη διαφθορά αλλά και ταυτόχρονα το σκληρό πεδίο των ανταγωνισμών ανάμεσα σε πολυεθνικές εταιρείες και βεβαίως ανάμεσα σε υπεραλιστικά κέντρα που οδηγούν ακόμη και σε πολεμικές συγκρούσεις. Και βέβαια όλοι τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συνέβαλαν είτε από τη θέση της κυβέρνησης είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης σε αυτό το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο. Τελευταίο παράδειγμα στα πολλά, η αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία εντάχθηκε στο ελληνικό δίκαιο, την ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι αστιότητες οι λογικές περί κράτους δικαίου, συγκαλύπτει τον εχθρικό αντιλαϊκό χαρακτήρα του αστικού κράτους. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου σε μια ταξική κοινωνία. Υπάρχει το κράτος του ισχυρού. Έτσι και δίκαιο. Δεν είναι ουδέτερο το δίκαιο και η δικαιοσύνη δεν υπέρα. Δεν είναι, καλύπτει όλες τις τάξεις, αλλά εκφράζει εκάστοτε το δίκαιο και η δικαιοσύνη τα συμφέροντα του ισχυρού πάντοτε. Διαχρονικά αυτό γίνεται. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι κομμένο και ραμμένο το δίκαιο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων στη θωράκιση εξουσίας της αστικής τάξης. Ολοκληρώνουμε την ανακοίνωση αυτή του Αρείου Πάγου, επικηρύτερα να ολοκληρωθεί η αγωνιώδης προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξεταστική, που ξεκίνησε από την Εξεταστική Επιτροπή την περιβόητη. Και ποια κατάληξη είχε αυτή, να μην επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα. Τι ζητάμε λοιπόν ως ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε? Ζητάμε πρώτον να διαβιβαστεί στη Βουλή το σύνολο της δικογραφίας και τα όποια έγγραφα αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που έκανε ο κύριος Ζήσης, ο αρμόδιος αντισαγγελέας, καθώς επίσης και το πόρισμα του Αρείου Πάγου με το οποίο ολοκληρώθηκε, έτσι λέει το πόρισμα, αυτή η διαδικασία. Να μελετηθούν αυτά τα υλικά από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και από όλους, χωρίς εμπόδια, μία ώρα την ημέρα σε ένα γραφείο και ένα αντίγραφο, όπως ήταν άλλες φορές. Λοιπόν, και βεβαίως να κληθούν στη συνέχεια ποιοι, καταρχάς αυτός που έκανε την έρευνα, ο κ. Ζήσης και η κυρία Αδελίνη που προσυπογράφει το πόρισμα, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Για παράδειγμα, δεικτικά αναφέρουμε. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα. Κλείστε, σας το έχω πει, πρέπει να τηρώ τον χρόνο. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Σας παρακαλώ. Ότι φύγαμε 50 δευτερόλεπτα. Κλείστε, κλείστε. Δεν αφήστε να ολοκληρώσω. Αφήστε με. Δεν χρειάζονται συνήγοροι. Έχει το παρακείμενο εκλεκτό, εκλεκτό δικηγόρο, τον κύριο Γιώκα. Ορίστε, χρόνο ορίστε κύριε. Χάνουμε περισσότερο χρόνο. Και λέω ενδεικτικά, αναφέρω τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Κοντολέοντα, την κυρία Βλάχου, τους προέδρους ή εκπροσώπους των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών, των εκπροσώπων των εταιριών παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των παράνομων υλικών, λογιστικών και όσοι αποτέλεσαν στόχο παρακολούθησης. Πολιτικά κόμματα, ΚΚΕ, γιατί πάει και αυτό να συγκαλυφθεί, πολιτικά άλλα πρόσωπα, ανώτατη αξιωματική, δημοσιογράφοι κλπ. Αυτή είναι η θέση μας, κύριε Πρόεδρε.